λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί βλέπετε κυριακάτικα τρένα, πίσω μου είναι η Linke Hofmann, η ιστορική αυτοκινητάμαξα 1937, η μόνη εν ενεργεία παγκοσμίως, και πρόκειται να έρθουν Γερμανοί τουρίστες για να κάνουν βόλτα μέχρι το Ερηνό. Θα πάνε μέχρι κάποια στάση με αυτή την αυτοκινητάμαξα και μετά θα μετεπιβιβαστούν σε άλλες. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Γιαννούλας και είμαι ο αντιπρόεδρος του Μουσιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας. Καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή για μας, γιατί φιλοξενούμε μια μεγάλη ομάδα Γερμανών τουριστών, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη γραμμή μας για να κάνουν την περιήγησή τους, από την IKE, μια εταιρεία κολοσσό της Ευρώπης σιδηροδρομική. Όπως βλέπετε, εμείς έχουμε έναν σκοπό, έναν στόχο, να αναβιώσουμε τη γραμμή στις δόξες της, να προωθήσουμε τη μουσιακή παιδεία, τα μουσιακά τρένα και γενικά τη βιομηχανική κληρονομιά του τόπου μας. Και γι' αυτό το λόγο, ό,τι βλέπετε μπροστά σας είναι αποκατεστημένο, είναι ιστορικό τροχαίο υλικό της γραμμής. Αυτό το 52 που του πέρασε το οτομοτρής, εγώ ήμουν ο πιτσιρικάς, μας χάσα παξέρια. Του είδαμε λοιπόν από τον χώρο και τρέχαμε όλοι οι μικροί τότε να το δούμε να περνούσε από εδώ. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Μεγάλη χαρά. Μετά βέβαια κατερώθηκαν τα δρομολόγια, είχε τακτικά, πολλοί κόσμος ταξίδευε και εξυπηρετούσε. Αλλά ήταν απώλεια. Θυμάμαστε εδώ τους φύλακες που ήταν, κύριε Αγγορή, με τις φωνές της, περνούσε ο γέρος ο Χριστοδούλου με τα γκίδια εδώ και του μάλλον να μην πάει πάνω στη γραμμή και κάνει ζημιές, είναι ατύχημα. Αναμνήσεις καλές. Ήταν ευχής έργο να ξαναγεί και έστω για τουριστικούς λόγους. Πώς είναι να εγκαθιδρύσουμε τακτικά δρομολόγια στη γραμμή, να μπορεί ο τόπος να ωφεληθεί, να ωφεληθεί η βιομηχανική κληρονομιά και να στήσουμε κάτι μόνιμο και κάτι όμορφο, όπως αναρρύθμιτα παραδείγματα τέτοια υπάρχουν στο εξωτερικό για όλους, για να χαίρονται μικροί και μεγάλοι. Σας περιμένουμε όταν ξεκινήσουν τα δρομολόγια μας με χαρά.